από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α, σελίδα 1047, από το κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 13 και μερικά εδάφια από το κεφάλαιο Ε. Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α, 1047. «Δεν θέλω, δε, να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπείστε, καθώς και λυπεί η μη έχοντας ελπίδα. Διότι, εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μεταυτού. Διότι τούτο σας λέγουμε δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατεβεί από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσε αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν, εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενοιχτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγωσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνες εις την εγκυμονούσα. Και δε θέλουσι εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ως τη μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντε εσείς είστε η φωτός και η ημέρας, δεν είμεθα νυχτός, ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και οι λυποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουσι. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδιθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε εν ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ως της απέθανη υπερ ημών, ίνα, είτε αγρυπνόμεν, είτε κοιμόμεθα, ζήσουμε με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάμετε. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς τους Αγίους Λόγους που έγραψε δια Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Παύλος. Με αυτούς τους λόγους μας λέει ο Κύριος ότι πρέπει να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον. Γιατί και τι λόγοι είναι αυτοί που μας φανερώνει, γιατί φανέρωση είναι, αδέλφια μου, αυτά που καταλαβαίνουμε μέχρι όπου μπορεί ο καθένας να καταλάβει τους λόγους τούτου. Δεν είναι από μας, καθώς ο Κύριος λέει εμένα τι λέγουν οι άνθρωποι τι είμαι. Άλλοι λέγανε ότι είσαι κάποιος προφήτης και λέει ο Πέτρος είσαι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και του λέει ο Κύριος σάρκ και αίμα δεν στο αποκάλυψε αυτό Πέτρο, αλλά ο πατέρας μου ουράνιος. Γι' αυτό του είπε ότι σου δίνω τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Τι είναι αυτά τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών? Κάπου μπαίνουν αυτά τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Και ο Κύριος, αδελφοί, μας δίνει, δεν δίνεται μόνο στον Πέτρο, μας δίνει σε όλους μας κλειδιά. Είναι ο κάθε λόγος του Θεού, είναι ένα κλειδί. Που τι κάνει αυτό το κλειδί? Κάπου μπαίνει αυτό το κλειδί, έτσι δεν είναι? Στη θύρα. Σε ποια θύρα? Στην καρδιά μας. Θέλει να μπει ο κάθε λόγος του Θεού, να αρχίζει να ξεκλειδώνει την καρδιά μας. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, εγώ ίσταμαι και χτυπώ. Θέλω να ανοίξεις την καρδιά σου. Είτε είσαι αναγεννημένος είτε δεν είσαι. Είτε είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο είτε δεν είσαι. Ο Κύριος θέλει να ανοίξει την καρδιά μας και μας δίνει κλειδιά για να μπορεί και εκείνος να εισέλθει μέσα, για να μας αποκαλύπτεται, να μας φανερώνεται μέσα από αυτούς τους Αγίους Λόγους. Ποτέ να μην πούμε ότι τους ξέρουμε. Ποτέ να μην πούμε έχει βάθος ο Λόγος του Θεού αιώνιο. Και ας έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτά τα λόγια. Τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού σε μας? Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί. Πρέπει να ξέρετε. Η άγνοια είναι έλλειψη γνώσεως. Θέλω να ξέρετε.
Θέλω να σας πληροφορώ κάθε φορά μέσα στη ζωή σας. Η πληροφορία που θα αντλούμε δεν είναι άλλο από το Λόγο του Θεού. Είδατε τώρα ότι έχουμε πολλή πληροφορία στον κόσμο αυτό που ζούμε. Μπαίνουμε μέσα στο ίντερνετ συνέχεια. Ειδήσεις, ό,τι θέλεις. Υπάρχει πολλή πληροφορία. Όμως εμείς από πού θα αντλούμε τα πράγματα του Θεού? Ποιος θα μας λέει τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση της ζωής μας? Ο Λόγος. Γι' αυτό μας πληροφορεί, γι' αυτό λέει δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί περί των κεκοιμημένων. Αγγίζει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ λυπηρό αντίστοιχα για τον άνθρωπο. Ο θάνατος. Αλλά δεν λέει για το θάνατο. Λέει περί των κεκοιμημένων δια να μη λυπήστε. Όλοι μας, οι περισσότεροι ίσως όχι, έχουμε χάσει αγαπημένα μας πρόσωπα και μπορεί να έχουμε αισθανθεί αυτό το χωρισμό. Πατέρας, μάνα, δεν ξέρω ποιος έχει χάσει κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο και όντως είναι μια μεγάλη λύπη. Και εδώ ο Λόγος του Θεού τώρα αρχίζει και θέλει να διαπραγματευτεί με μας, ώστε να μην λυπόμαστε. Δηλαδή, να μην λυπηθούμε όταν φύγει ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ναι, θα έχουμε θλίψη, αλλά μην υπάρχει μια παρατεταμένη στεναχώρια μέσα στην καρδιά μας. Γιατί? Καθώς και λυπή ημι έχοντας ελπίδα. Γιατί? Γιατί εμείς έχουμε ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα μας? Κοιτάξτε τι λέει ο Πέτρος. Ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσης κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένη ε της ουρανής δι' εμάς. Μας αναγέννησε ο Κύριος μέσα από το μεγάλο το έλεος και μας έδωσε μια ζωντανή ελπίδα, ώστε να μην λυπόμαστε κι εμείς. Τι λύπη έχεις? Τι λύπη έχεις? Σου λέει ο Κύριος μην λυπάσαι, σαν να μην έχεις ελπίδα. Έχουμε διάφορες θλίψεις μέσα σε αυτή τη ζωή, όλοι μας. Όμως ο Κύριος τι μας λέει? Έχουμε μία ελπίδα και μάλιστα ζωντανή, γιατί πολλές ελπίδες δίνει και ο κόσμος και πολλά πρόσωπα μεγάλα σε ισχύ δίνουν ελπίδες. Δεν ξέρω, ευχαριστούμε το Θεό ότι αυτό το τελευταίο καιρό, αυτό τον έσχατο, όλα καταραίουν. Πάνε και ελπίδες, πάνε και προσδοκίες, πάνε και όλα. Όλη η Ευρώπη ζει σε μια μηχανία, σε ένα φόβο. Η Εκκλησία όμως του Κυρίου, ευχαριστούμε το Θεό για αυτά που επιτρέπει, γιατί πρέπει να ξεχωριστεί η Εκκλησία του Θεού από το κοσμικό σύστημα. Γιατί? Έλεγε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, καθώς ήταν στην έρημο, από μικρό παιδί είχε αποφασίσει και βγήκε στη διακονία, έλεγε μετανοείτε. Γιατί να μετανοώ? Διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, διότι πλησιάζει η μέρα του Κυρίου. Και μάλιστα το βλέπουμε όσο ποτέ άλλοτε. Διότι εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτε και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού. Γιατί λέει διότι εάν πιστεύουμε? Δεν είναι ο Λόγος του Θεού για τους αναγεννημένους? Δεν είναι αυτή η επιστολή για τους χριστιανούς με Πνεύμα Άγιο? Γιατί λέει εάν πιστεύουμε? Υπάρχει περίπτωση να μην πιστεύουμε? Υπάρχει περίπτωση η πίστη να έχει ελαττωθεί? Υπάρχει περίπτωση η πίστη μας να αρχίσει να φθείρεται? Υπάρχει περίπτωση όταν αυτό που έκανε σε μένα ο Κύριος και όταν πρωτοήρθα στην πρώτη αγάπη και μου σύντριψε την καρδιά και τον έβλεπα σταυρωμένο και άρχισαν και έκλαιγα, τότε αυτό σιγά σιγά με τον καιρό μπορεί να γίνεται, ναι, όντως μια συνήθεια που δεν πρέπει.
Ίσα-ίσα αντιθέτως πρέπει να αυξάνεται. Ίσα-ίσα αντιθέτως πρέπει να σκεφτόμαστε τι έκανες Κύριε για μένα. Απέθανε αυτός που ήταν η ζωή. Γεύτηκε θάνατο για μένα. Για πάνω στις αμαρτίες. Για μένα πήρε τις αμαρτίες μου. Και ανέστη. Γιατί ανέστη, για τη δικαίωσή μου. Και είναι πάνω τώρα στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει. Γιατί μεσητεύει, γιατί είμαι καλός, όχι. Γιατί έχω ανάγκη μεσητείας. Έχω ανάγκη να είναι στα δεξιά του Πατρός, ο Θεάνθρωπος. Και να λαμπαίνει τη θέση μου απέναντι στο Πατέρα Θεό και να με δικαιολογεί. Και να μου δίνει έλεος. Και όποτε κράζω να του λέω το αίμα σου Ιησού μου Χριστέ, καθάρισε μου την καρδιά. Γιατί, γιατί πρέπει να μετανοώ κάθε μέρα. Κάθε στιγμή μέσα στη ζωή μου. Γιατί βλέπω ποιος είμαι. Και αμέσως η πίστη μου να αυξάνεται. Και τι κάνει τώρα ο Κύριος, τι μας πληροφορεί τους κοιμηθέντας. Θα φέρει κοντά του. Τους έχει κοντά του ο Κύριος. Αυτούς που φύγανε εν Κυρίω, τους έχει κοντά του. Για τούτο. Διότι τούτο σας λέγουμε δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Ξεκινάει και ξεδιπλώνει ένα γεγονός που θα λάβει χώρα. Και εδώ η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να το πάρω πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μου. Είναι θέμα σωτηρίας. Θα γίνει σε λίγο αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι ο λόγος του Κυρίου. Όσοι απομένουμε, κοιτάξτε τι λέει, στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε αυτούς που ήδη έχουν φύγει. Επειδή, γιατί τι θα γίνει, τι γεγονός θα γίνει σε λίγο. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατεβεί επ' ουρανού με κέλευσμα. Κατεβαίνει ο ίδιος ο Χριστός. Καθώς έμεινα στη λέξη, θα κατέβει. Γιατί δεν μας περιμένει πάνω. Είναι ανάγκη πάλι να κατέβει. Όχι στη γη, δεν είναι δευτέρα παρουσία. Μιλάμε για την αρπαγή. Θα αφήσει πάλι τον ουρανό ο Κύριος για μας. Δεν θα μπορούσε να στείλει μια στρατιά αγγέλων. Τον αρχάγγελο θα τον κατεβάσει. Να μας πάρει και να μας πάει. Και να μας περιμένει εκεί, στην είσοδο του ουρανού. Ο νηφίος, ο γαμπρός, περιμένει την νύφη στην είσοδο της Εκκλησίας. Εκείνος όμως δεν μας περιμένει πάνω στον ουρανό. Πού μας περιμένει, θα κατέβει. Θα αφήσει τον ουρανό για μας. Άλλο ένα συγκλονιστικό στοιχείο που μας δίνει εδώ ο Κύριος, για να μας δείξει ακόμα πόσο μας αγαπάει. Αυτό γιατί θέλει να μας δείξει τη λαχτάρα του. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο πια και θέλει να κατέβει ο ίδιος στο μεσουράνημα για να μας συναντήσει, να μας πάρει όλους στην αγκαλιά του. Είναι ο νηφίος και εμείς είμαστε η νύφη του. Δεν μπορεί να περιμένει ο Κύριος. Και τι θα κάνει, κέλευσμα. Αυτός που είναι ο αρχηγός, που είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, θα δώσει την προσταγή. Αυτός θα δώσει την προσταγή. Δεν μπορεί να τη δώσει κανένας άλλος την προσταγή. Γι' αυτό λέει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Τριπλή διαβεβαίωση, ώστε να μην αποκάνουμε, ώστε να μην μπερδευτούμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Έτσι όπως θα γράφει, έτσι θα γίνουμε. Και εμείς το πιστεύουμε και λέμε ναι αμήν Κύριε, έτσι θα γίνει, όπως θα γράφεις. Και οι αποθανόντες σε Χριστό θέλουσαν να στηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε. Πού απομένουμε? Το λέει παραπάνω, στην παρουσία του. Στην παρουσία του. Όσοι απομένουμε, τι θα κάνουμε? Θα μας αρπάξει. Πού? Στις νεφέλες. Με ταυτόν, ενεφέλες, εις απάντηση του Κυρίου. Ποιος αρπάζει? Γι' αυτό λέει παρακάτω, έρχεται η μέρα ως κλέφτης. Ο κλέφτης μπαίνει και αρπάζει. Τι αρπάζει ο κλέφτης? Πολύτιμα. Και για μας ο Κύριος μας βλέπει πολύτιμα. Είμαστε? Όχι. Όμως εκείνος μας βλέπει πολύτιμα.
Είμαστε τα πολύτιμά του, λέει. Θα ετοιμάσω, λέει, τα πολύτιμά μου. Για ποιο λόγο θα ετοιμάσεις, Κύριε, τα πολύτιμά σου? Για να μας αρπάξεις. Για να μας πάρεις. Από πού θα μας αρπάξεις? Από αυτά που θα γίνουν σε λίγο. Έρχεται ο Αντίχριστος. Θα γίνει μια κούνηση στη γη. Γι' αυτό θα μας αρπάξει ο Κύριος στο μεσουράνημα. Και θέλουμε, είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Τελειώσαν όλα. Τελειώσαν όλα. Ό,τι θλίψη, ό,τι στεναχώρια έχεις, ό,τι στεναχώρια έχω, τελειώσαν όλα. Σε λίγο θα τελειώσουν όλα για μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους, ο ένας με τον άλλον. Τι θα πω εγώ στον αδελφό, όταν του μειώνουν το μισθό, όταν έχει αρρώστια, όταν δεν έχει εργασία, τι να του πω εγώ? Ναι, εντάξει αδελφέ, τι να του πω? Θα παρηγορούμαστε, τελειώνουν όλα. Κάτι θα ενεργήσει ο Κύριος εδώ στη γη, αλλά τελειώνουν όλα, θα φύγουμε. Περί δε των χρόνων και τον καιρό, αδελφοί, δεν έχετε χρήση να σας γράφει τι? Θέλανε και από τότε να μάθουν πότε θα γίνει αυτό το γεγονός. Τους αναφέρει πότε θα γίνει. Πότε? Εξεύρεται, λέει, την ημέρα του Κυρίου ακριβώς. Πώς? Θα έρθει σαν το κλέπτη. Ξαφνικά. Εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα θα έρθει σαν το κλέφτη. Επειδή λέγουσε, λέει, ειρήνη και ασφάλεια. Και εμείς τα γευτήκαμε αυτά. Λέγαμε ειρήνη, ασφάλεια, αλλά τι επέρχεται? Ευνίδιος όλοθρος, καθώς εωδύνες εις την κεμονούσα. Όπως η γυναίκα αρχίζει και κάνει συσπάσεις η μήτρα της για να βγάλει το πεδίο, έτσι αρχίζουν οι πόνοι και τους ζούμε αυτούς, τους πόνους, στον κόσμο, σε αυτό τούτο. Αλλά εσείς αδελφοί τώρα, κοιτάξτε τι λέει, δεν είμαστε στο σκοτάδι. Έχει έρθει το φως του Κυρίου. Μας φώτισε ο Λόγος του Θεού. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε την Εκκλησία. Έχουμε τους δούλους του Κυρίου. Έχουμε τις αποκαλύψεις φανερώνουν μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν ζούμε στο σκοτάδι. Ώστε να μας καταφθάσει ως κλέφτης εν εκείνη την ημέρα. Πάντες, λέει, είσαστε ή φωτός. Έχετε φωτιστεί. Άρα, λοιπόν, μη κοιμόμεθα. Μα δεν είπες, Κύριε, σε εκείνη την παραβολή ότι κυφρώνει μας παρθένε κοιμώνται? Ήρθανε, άρχισαν να, και αυτοί να κοιμώνται. Ναι, για να μην κοιμηθούμε εμείς. Γι' αυτό σας φανέρωσα. Γι' αυτό λέω εδώ, ας μην κοιμόμεθα. Άρα πρέπει να καταλάβω σε τι κατάσταση είμαι. Σε κατάσταση ύπνου, σε λίθαργο, αρχίζουν και κλείνουν τα μάτια μου από την απογοήτευση, από τα βάρη αυτής της γης. Σε τι κατάσταση πρέπει να είμαι και να πω, Κύριε, ναι, κοιμάμαι, κοιμάμαι, Κύριε. Αλλά εσύ, αφού μου λες να μην κοιμάμαι, να με ξυπνήσεις. Και να μας ξυπνήσει ο Κύριος και να μας δώσει δύναμη ο Κύριος, γιατί μόνο μας δεν μπορούμε. Άρα λοιπόν, ως και λυπή και ας αγρυπνούμε και ας εγκρατευόμεθα, γιατί κοιμόμενοι, οι αμέριμνοι, πάνε και κοιμούνται. Εδώ δεν λέει βέβαια για το φυσικό ύπνο, λέει για το πνευματικό ύπνο. Δεν τους νοιάζει τίποτα, δεν περιμένουν κάτι, πάνε και κοιμούνται τη νύχτα. Αλλά εμείς τι είμαστε, αδελφοί? Της ημέρας. Ποιας ημέρας? Της αρπαγής. Εκείνης της ημέρας είμαστε, της συγκεκριμένης μέρας. Και λέει πρέπει να ενδυθούμε το θώρακα της πίστεως και αγάπης, την περικεφαλαία, την ελπίδα της σωτηρίας. Υπάρχει δηλαδή ένας θώρακας που πρέπει να βάλουμε. Και αυτό το θώρακα δεν πρέπει να το βγάλουμε, πρέπει να ενσωματωθεί μέσα μας αυτός ο θώρακας. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς η σοργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας. Δεν μας κάλεσε ώστε να μας πάει στην απώλεια, μας κάλεσε ώστε να μας πάει στον ουρανό, να απολαύσουμε αυτόν. Ώστις το επαναλαμβάνει, απέθανε για μας. Μην το ξεχνάμε. Είτε αγρυπνόμεν, είτε ζώμε, είτε κοιμόμεθε, είτε έχουμε φύγει με τον Κύριο, ζούμε για αυτόν. Και τελειώνει εδώ, δια τούτο παρηγορείται αλλήλους. Ξανά το λέει. Ο ένας έχουμε ανάγκη την παρηγοριά του άλλου. Πώς? Με τα λόγια του Κυρίου. Πώς? Με αυτές τις αποκαλύψεις. Έρχεται ο Κύριος.
και να λέμε ναι Κύριε, έλα, και οικοδομείται. Είναι πολύ σοβαρό ο ένας με τον άλλον να οικοδομεί με τα λόγια του Χριστού, να με οικοδομείς και να σε οικοδομώ, καθώς και κάμνετε. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος να μας ετοιμάσει, ο Θεός να σε ευλογεί.